Στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της περασμένης Δευτέρας, ένας 18χρονος και ένας 29χρονος, φίλοι τους αφήνουν από ένα λουλούδι, έχοντας ακόμη υγρά μάτια από τον πόνο που τους προκάλεσε ο χαμός τους. Τα παιδιά χαθήκανε άδικα, κορίτσι μου. Δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή πονάω, γιατί τα παιδιά φύγανε, τελειώσανε, πονάω τις μανούλες τους. Το κλίμα στην τοποθεσία Πολύδροσο στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου είναι βαρύ. Τα δύο αγόρια έχασαν τη ζωή τους όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε στήλο φωτισμού, ο οποίος κόπηκε στα δύο. Οι κάτοικοι της περιοχής οργισμένοι μιλούν για ένα σημείο Καρμανιόλα. Έναν δρόμο που παρά την εξυγχρονισμένη του υποδομή μετατρέπεται καθημερινά σε πίστα αγώνων ή αλλιώς πίστα θανάτου. Αυτή τη στιγμή κλείσαμε τον δρόμο. Οι κατοίκοι έχουν φτάσει στο αμήν. Ο πολιτιστικός σύλλογος δεν μπορεί άλλο αυτή την κατάσταση. Πρέπει να δώσουμε μία λύση. Αυτή τη λύση την περιμένουμε από τους αρμόδιους. Μπας και κινητοποιηθεί κάποιος από το Δήμο και βάλει κάποια σταμαράκια εδώ πέρα, ώστε να μην χάσουμε άλλα παιδιά, άλλα αδέρφια, άλλους γονείς, άλλους φίλους, γιατί δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, είναι και οι πεζοί που περνάνε, είναι μικρά παιδάκια που περνάνε από το δρόμο εδώ πέρα. Στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ, οι κάτοικοι επικεντρώθηκαν στην ανάγκη να τοποθετηθούν σαμαράκια στο δρόμο για να περιοριστεί η δυνατότητα να αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση και το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει αυτή η προσθήκη. Ποιος όμως μπορεί να πει με σιγουριά ότι τα σαμαράκια θα κόψουν αυτή την τακτική της ταχύτητας και της υποτυπώδους κόντρας στην οποία επιδίδονται οι νέοι ή και οι ανήλικοι μοτοσυκλετιστές? Από εμάς και από την αποκεντρωμένη έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις, έχουν εγκριθεί τα πάντα. Περιμένουμε το Υπουργείο να βγάλει το ΦΕ και να τοποθετηθούν σαμαράκια, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος δρόμος τουλάχιστον να αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά, μαζί βέβαια με κάποιες άλλες παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια του δρόμου. Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα την έγκριση του ΦΕ. Το γυρίζει η γυναίκα μου και του λέει: Αγόρι μου, τα νιάτα σου δεν τα φοβάσαι? Και ξεπαντιζόταν στα γέλια. Το ίδιο βράδυ γινόταν εδώ πέρα κόντρες. Το βράδυ, μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Ότι το θέμα απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες που εκτείνονται στην παιδεία και την οδηγική συμπεριφορά, τόνισε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται συντονισμός όλων, χρειάζεται γρήγορση, χρειάζονται πιο εντατικές προσπάθειες για την ενημέρωση των μαθητών μας σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα σχολεία μας, σε όλο το Δήμο. Δεν είναι λίγες πάντως οι φορές που οι γείτονες έχουν φοβηθεί ακόμη και για τη δική τους σωματική ακαιρεότητα, αφού οι ταχύτητες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο δρόμο οδηγούν σε ατυχήματα ακόμη και μέχρι τις αυλές των σπιτιών τους. Καθόμαστε και μπήκε το αυτοκίνητο και ήρθε εδώ. Ακόμα λίγο μας σκοτώσει.